Ευχαριστώ πολύ το Προεδρείο που μου δίνει το λόγο. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος, γιατί θεωρώ ότι στο σημερινό τραπέζι θα πρέπει να ακουστεί και η φωνή της επιστήμης. Τέσσερα πολύ βασικά θέματα. Το πρώτο θέμα ακούσαμε για την πρόσβαση από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. Αυτό που δεν ακούσαμε είναι, πρώτον, υπάρχει φτωχοποίηση, κύριε Πρόεδρε, στο σύστημα του φαρμάκου, που το 2008 το ποσοστό των φτωχών που δεν είχαν πρόσβαση, δηλαδή στις φαρμακευτικές θεραπείες, ήταν 11% και με τα πρόσφατα στοιχεία, λόγω της κρίσης, κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να με ακούτε και να μην σας απασχολεί σκόπιμα ο Πρόεδρος. Εντάξει, ωραία. Το 2015, 28% είναι κάτω από το όριο φτώχειας. Άρα παρατηρούμε μια προκλητική φτωχοποίηση στον τομέα του φαρμάκου. Και η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, αν δεν απασχολείται βέβαια και δεν καταδυναστεύεται από τον κύριο Κούβελα, οφείλω να απαντήσει σε αυτό το πράγμα. Γιατί μίλησε για την πρόσβαση. Το δεύτερο σημείο, πολύ σύντομα, οι ανεκπλήρωτες ανάγκες στον τομέα του φαρμάκου ήταν 1-2% στις χώρες του Νότου. Στην Ελλάδα, οι ανεκπλήρωτες ανάγκες στον τομέα του φαρμάκου, λόγω οικονομικών δυσκολιών, 14%. Για τους θεσμούς που αναφέρθηκαν πάρα πολύ. Μία ανάλυση των θεσμών έδειξε τα εξής συμπεράσματα. Πρώτον, η βιομηχανία που είχε το βασικό στόχαστρο των θεσμών. Οι περισσότεροι θεσμοί αναφέρθηκαν κατά 55% των θεσμών και των νόμων αφορούσαν τη βιομηχανία. Ένα 25% και κυρίως στις τιμές, μείωση των τιμών. Ένα 25% τους ασθενείς με μετακύληση της εισφοράς στους ασθενείς. Ένα 12% μόνο ήταν για τους ασφαλιστικούς φορείς και ένα μόλις 8% για το Υπουργείο Υγείας. Οι θεσμοί λοιπόν στράφηκαν κατά 60% κυρίως στη βιομηχανία και πολύ λίγο στο δημόσιο τομέα και στον τομέα της ειδικότερα του Υπουργείου Υγείας. HTA. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη πλάνη. Υπάρχουν μοντέλα τα οποία θα πρέπει να δούμε. HTA δεν είναι μία επιτροπή. Δεν είναι μία επιτροπή. HTA είναι ο οργανισμός, ο οποίος συναλλάσσεται και δέχεται τις γνώμες και τις απόψεις των άλλων ανεξαρτήτων ερευνητικών οργανισμών. Δεν είναι επιτροπή. Η επιτροπή, ιδιαίτερα όταν δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα, είναι ένας βολονταριστικός οργανισμός. Και εγώ είμαι σε διάφορες οργανώσεις που συμμετέχω, αλλά όχι επαγγελματικά. Αν είμαι επαγγελματίας, θα πρέπει να είμαι οργανισμός. Και αυτό το λένε όλα τα διεθνή φόρα. Δεν θα πρέπει να είναι μόνο το κόστος, δεν θα πρέπει να είναι μόνο η αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να είναι και η προσβασιμότητα, δηλαδή το affordability. Και επειδή θα πρέπει να ανοίξει ο χώρος για συζήτηση, τελευταία αναφορά, άμα με ακούει και άμα με προσέχει ο φίλος μου ο κύριος Κούβελας, η τελευταία αναφορά, κύριε Κούβελα, είναι σε εσάς. Κύριε Κούβελα, ελπίζω να με ακούτε, γιατί είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Ο φίλατος κύριος Κούβελας έκανε αναφορά στον Sir Michael Rawlings, τον οποίο και εγώ τον αγαπώ και τον πιστεύω. Και τι είχε πει ο Sir Michael Rawlings? Είχε πει, και το έχει γράψει, Learning Health Economics. Κύριε Φαντόπουλε, θα το συντομάσω. Τελειώνω με αυτό. Learning Health Economics at the foot of the master. Μαθαίνω τα οικονομικά της υγείας στα πόδια του δασκάλου μου και αυτός ο δάσκαλος ήταν ο Τόνι Κάλιερ, ο καθηγητής του York στα οικονομικά της υγείας. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ, κύριε. Μπορούμε να κάνουμε, να δεχτούμε ορισμένες ερωτήσεις από την πλατφόρμα. Παρακαλώ, στην πλατφόρμα υπάρχουν ερωτήσεις από τους... Ορίστε, έχουμε μία σειρά ερωτήσεων. Μπορούμε να αρχίσουμε από τον κύριο Γεωργακέλ που θα φύγει. Ναι, ναι, ας αρχίσουμε. Ναι, Γεωργακέλος, ναι. Γεωργακέλ. Ναι. Ναι. Μπορείτε να... Η ερώτηση, νομίζω ότι τη βλέπετε, είναι στο κάτω μέρος.
Έχει ως εξής: ο κανονισμός της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, με μία ολοκληρωμένη και τρεις διαπραγματεύσεις, σε τελικό στάδιο δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι πάροχοι να προσέχουν σε μία διαδικασία στα τυφλά, χωρίς να γνωρίζουν τα στάδια, τα κριτήρια αξιολόγησης, το χρονοδιάγραμμα, το πλαίσιο, και η εμπειρία έδειξε ότι οι κανόνες άλλαζαν στην πορεία της διαδικασίας. Τι σκοπεύετε να κάνετε για την βελτίωση? Ένα εύλογο ερώτημα. Ναι, εντάξει, το ερώτημα αυτό δεν είναι, έχει κάποιες ασάφειες μέσα. Να πω ότι πρώτα απ' όλα ο κανονισμός σε πρώτη φάση είχε γίνει, απλώς επικαιροποιήθηκε. Άρα είναι ο επικαιροποιημένος κανονισμός ο οποίος εκκρεμεί, προφανώς, αλλιώς πώς θα κάναμε συμβάσεις ήδη, ο οποίος έχει γίνει ήδη. Εμείς τον έχουμε τελειώσει στην Επιτροπή, έχει περάσει από το ΔΣΕΜΑ του ΕΟΠΗ, αλλά εκκρεμεί εδώ και καιρό η έγκρισή του από το Υπουργείο, για το οποίο φυσικά εμείς δεν μπορούμε να έχουμε άποψη. Από την άλλη, όμως, έχουμε ενημερώσει τους εμπλεκόμενους και για τα χρονοδιαγράμματα κτλ. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ο κανονισμός, έχουν ενημερωθεί εγκαίρως και για τη διαδικασία και για όλα αυτά. Μια και έχετε το μικρόφωνο, και το πρώτο ερώτημα αφορά εσάς. Από τη σκοπιά της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, πιστεύετε ότι είναι βιώσιμο για τη φαρμακοβιομηχανία να ξεκινά μια διαπραγμάτευση από μείον 39%? Πρώτα απ' όλα, δεν μπορώ να σας πω από τι ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Θα πάω φυλακή άμα το πω αυτό, το καταλαβαίνετε. Αλλά όμως, από την πλευρά μας, είναι σκόπιμο να ξεκινάμε από όπου νομίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει την διαπραγμάτευση. Μπορώ να κάνω μία πρόσθετη ερώτηση, παρακαλώ. Ότι δεν είναι στην, δεν ανοίξει την ιδιότητα του συντονιστή. Νομίζω ότι το έθεσε, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Αποστολίδης, λέγοντας ότι, προφανώς εσάς εννοούσε, ότι κάποιοι από την πλευρά του ΕΟΠΗ λένε ότι αν ξεκινήσουν λιγότερο από το 39% θα πάνε φυλακή. Υπάρχει ένας τέτοιος περιορισμός? Προσέξτε, υπάρχει το ζήτημα, ότι η διαπραγμάτευση είναι εμπιστευτική. Άρα δεν μπορώ να σας πω τι λένε και τι δεν λένε μέσα στην Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, τι να σας πω για αυτό, δηλαδή, ότι αν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει. Αλλά αυτό μπορεί να ξεκινάμε και από 50%, δεν λέει κάτι. Το νομοθετικό πλαίσιο έχει αυστηρή προστασία από αστική ευθύνη όλων των μέλων της Επιτροπής. Νομίζω ότι η συζήτηση δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει τόσο αυστηρή, έτσι, και αφορά μόνο τα φάρμακα. Εμείς είμαστε. Θα σου πω κάτι. Αυτό έγινε, το νέο θερμικό πλαίσιο έγινε πολύ αργότερα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν αφορά όλα τα πράγματα, αφορά μόνο τα φάρμακα. Σας εξήγησα και νομίζω, δεν ξέρω αν το προσέξατε την εισήγησή μου, ότι εμείς διαπραγματευόμαστε μια σειρά από παροχές υγείας, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη δαπάνη για το Υπουργείο, για τον ΕΟΠΗ ακριβώς, για την πολιτεία. Άρα λοιπόν, εγώ αντιλαμβάνομαι τη δικιά σας την αγωνία σχετικά με τα φάρμακα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η δουλειά μας. Δεν έχω καμία αγωνία. Είπα ότι προστατεύεστε από αστική ευθύνη στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τα φάρμακα. Για τα υπόλοιπα, μάλλον πρέπει να ζητήσετε στην πολιτεία. Ναι, συμφωνώ. Ούτως ή άλλως δεν έχω θέμα με αυτό. Απλώς σας εξηγώ περίπου πώς λειτουργούμε για να καταλάβετε ότι προφανώς αυτό δεν ισχύει. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω προφανώς. Αστική ευθύνη μόνο απέναντι σε τρίτους. Σε τρίτους, ναι. Μας εξηγήσατε ότι φοβόσαστε και το καταλαβαίνω. Προσέξτε, να σας πω το εξής. Εάν εγώ κατηγορηθώ για απιστία και αυτό επιβεβαιωθεί, απολύομαι από το Πανεπιστήμιο. Αυτό που θα πω. Είναι μνημονιακός νόμος, ναι. Έχουμε αρκετούς, ναι. Είναι η κυρία Βερναδάκη που είναι εδώ κοντά. Μια ερώτηση για τον κύριο Γεωργακέλο, Άτζελα Βερναδάκη. Σχετικά με την διαπραγμάτευση που πέτυχε ο ΕΟΠΗ για το κομμάτι της υπατήτιδας Σ. Δώσατε ένα οριζόντιο αριθμό ασθενών, 5.500 ασθενείς, για να γίνει και η εξάλληψη της νόσου, και επιτρέψατε στις εταιρείες να πάνε με μια οριζόντια τιμή. Δεν επιτρέψατε κλιμάκωση τιμής όγκου, που είναι και οι λογικές συμφωνίες που γίνονται στις περισσότερες χώρες. Αυτό φάνηκε ότι ήταν μια αστοχία, γιατί τελικά οι 5.500 δεν υπάρχουν σαν ασθενείς. Πώς πιστεύετε ότι αυτό θα μπορέσει να είναι μια πολύ καλή περίπτωση, ώστε να αποφύγετε τέτοια λάθη στις επόμενες διαπραγματεύσεις με τις άλλες θεραπευτικές κατηγορίες? Ευχαριστώ.
Το ότι δεν υπάρχουν 5.500 ασθενείς, αυτό δεν είναι, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, αλλά καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται. Όχι, δεν ισχύει, γιατί έχουμε το registry τα αποτελέσματα. Δεν έχω λόγο να. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να σχολιάσω διαπραγματεύσεις. Αν θεωρείτε ότι ήταν κακή διαπραγμάτευση. Όχι, δεν θεωρούμε ότι ήταν κακή διαπραγμάτευση. Επειδή δόθηκε μια τιμή βάσει αυτού του όγκου. Δεν μου επιτρέπεται να σχολιάσω διαπραγματεύσεις. Μα αν δεν σχολιάσετε εσείς, ποιος θα σχολιάσει διαπραγματεύσεις? Κανένας. Α, πολύ ωραία. Νομίζω πάντως ότι έχει δίκιο, οι διαπραγματεύσεις δεν γίνονται δημόσια. Έτσι, ανήκει και αυτό σε μένα. Το σχόλιο δεν πρέπει καν να το κάνω, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνήθως γίνονται σε αν μου επιτρέπετε όμως να συμπληρώσω αυτό έτσι ως πρόεδρος της Επιτροπής του Σχεδίου Δράσης για την Πατήδα ΣΕ, πρέπει να πω ότι η διαπραγμάτευση στην πορεία εξέλιξης της δικής μας δουλειάς ήταν ένα δώρο εξ ουρανού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε, και μάλιστα χτες είχαμε και μια συνεδρία, όλη η Επιτροπή, η οποία μετεβλήθη σε Εθνική Επιτροπή πια, που θα υλοποιεί το project αυτό, αισθάνεται σε πολύ καλή κατάσταση, διότι δεν έχει οικονομικά εμπόδια να απευθυνθεί στο σύνολο των ασθενών χωρίς κριτήρια. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι όσοι έχουν διαγνωστεί με υπατήτητα ΣΕ θα παίρνουν θεραπεία αμέσως και δεν θα περιμένουν όπως παλιότερα που είχαμε μια ασθενότητα πόρων. Από την άποψη αυτή η διαπραγμάτευση είναι καλή για μας. Δεν ξέρω μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και δεν ξέρουμε κι εμείς δηλαδή πια που κατέληξε αυτή η. Αλλά θα έλεγα το εξής, με τις επιφυλάξεις που μπορεί να έχουμε όλοι, για μας τουλάχιστον στην Επιτροπή ήταν ένα καλό βήμα. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι, αν πρέπει. Για να πω κάτι, γιατί δεν γίνεται να μην μιλάω ως γνωστόν. Υπάρχει ένα πρόβλημα, όχι το ότι δεν υπάρχουν οι ασθενείς. Δεν μπορούμε να τους βρούμε τους ασθενείς. Οι ασθενείς ξέρουμε ότι είναι εκεί. Αυτό λοιπόν είναι μια ευκαιρία να γίνει ένας γόνιμος και διάφανος διάλογος ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, που βασικά είναι οι εταιρείες που αν δεν βρεθούν οι ασθενείς ουσιαστικά δεν θα βγάλουν τα χρήματά τους, και το Υπουργείο, το οποίο οφείλει να δει τι μέτρα θα πάρει μαζί με το ΚΕΛΠΝΟ και το ένα και το άλλο, για να βρουν αυτούς τους ασθενείς. Θα πρέπει να γίνει ίσως ένα screening στις φυλακές, ξέρω εγώ οπουδήποτε. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν αφορά πραγματικά τη διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση, από ό,τι θα θυμάστε, είχε δεδομένα φαρμακοεπιδημιολογικά από το πάρα πολύ φτωχά που έχουμε, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι δίνουν χρήματα σε ανάπτυξη, αλλά κανένα σε φαρμακοεπιδημιολογία, προκειμένου να κάνουμε κάποιες σοβαρές προσεγγίσεις για να μην δουλεύουμε κουτουρού με extrapolation από τι γίνεται σε άλλες αφρικανικές χώρες. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση, κύριος Χριστοβάθος. Ναι, επειδή ο κύριος Κούβελας έκανε και προσωπική αναφορά. Λοιπόν, το πρόβλημά μου, κύριε Κούβελα, δεν είναι και στους υπόλοιπους ότι η γιαγιά με τις 15 νοσηρότητες, το λέω σημαντικά, είναι ότι για να γράψει συνταγή σε αυτή τη γιαγιά με τις 15 νοσηρότητες, και έχοντας βάλει πρωτόκολλο στο κάθε τι, ο γιατρός κάνει καμιά 100 κλικ για μια συνταγή, συν τις εξετάσεις, και δεν ακουμπάει τον άρρωστο. Αυτό είναι ο ξεφτυλισμός της πρωτοβάθμιας, επειδή κάνετε αναφορά. Αντί να ασχολείσαι με το κοινωνικό, οικονομικό, ιστορικό, το αρρώστημα, άρα χρήσιμα, παίζεις με το μηχάνημα. Εις βάρος του κοινωνικά χρήσιμου χρόνου. Αυτό είναι στρατηγικό θέμα για την πρωτοβάθμια, για το αναφέρετε. Και τι συναντάμε. Ενώ έχω πρωτόκολλο για την αεροπουλινόλη για 1,5 ευρώ συνταγή maximum, την ίδια ώρα μου βάζει το κράτος αντιγρυπικά εμβόλια τα τετραδύναμα με τριπλάσια τιμή από το άλλο, ενώ θεωρητικά κάνουν την ίδια δουλειά. Ή όχι. Γιατί αν δεν κάνουν, πρέπει να μην κυκλοφορήσει το φτηνό. Εάν το φτηνό κάνει την ίδια δουλειά με τα τετραδύναμα, δεν πρέπει να μπουν τα τετραδύναμα με 13 ευρώ έναντι 5 του άλλου στη λίστα και στην αποζημίωση. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχουμε αντιφάσεις χοντρές που δεν δικαιολογούν την πολιτική εξορθολογισμού. Εγώ δεν είμαι καθόλου ενάντιος να χαθεί η κερδοφορία. Δεν τη στηρίζω τη φαρμακοβιομηχανία και θεωρώ ότι αυτό είναι ένας θρήνος και τον αποδομήσατε πολύ καλά. Όμως, απ' την άλλη μεριά υπάρχει ανάγκη εθνικού οργανισμού φαρμάκου. Διότι εγώ έχω ερυσίπελας με υποτροπές και δεν βρίσκω την πενικυλίνη που αναφέρετε. Κατανοητή. Κατανοητό. Δεν υπάρχει πενικυλίνη από 1η Γενάρη του 2018. Είναι κατανοητό. Ποιος δεν την παράγει, αν δεν την βγάλει η φαρμακοβιομηχανία. Έχετε εκφραστεί με πλήρη τρόπο, έχει γίνει κατανοητή η θέση σας. Ναι, εσείς. Ελάτε. Επειδή ήμουν η Γενική Διευθυντήρια του ΕΟΠΗ, Δαπανών Υγείας, και εκ των αρμοδιοτήτων μου είχα γνώση για το τι γίνεται στον ΕΟΠΗ και πώς κινούνται διαδικασίες, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι θα
ελέγχεις και θα ξέρεις τα απόρριτα στοιχεία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. Όμως είμαι σε θέση να πω ότι έγινε ένας άθλος από ένα ελάχιστο προσωπικό, χωρίς καμία βοήθεια, με μία γραμματέα, χωρίς αμοιβή, ενώ η καινούργια θα αμοιβεται. Και έγινε ο πρώτος άθλος με την υπατήτηδα και συνεχίζεται. Πέραν αυτού όμως, θέλω να επισημάνω, από όσο είμαι σε θέση να ξέρω, ότι δεν έχει εκδοθεί ΦΕΚ για τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής. Πώς λειτουργεί η Επιτροπή χωρίς ΦΕΚ? Γιατί δεν βγήκε? Πρέπει να υπάρχει για να δουλεύει και να είμαστε σε όλα νόμιμοι, για να ξέρει ο πρόεδρος της Επιτροπής τι μπορεί να πει και τι δεν μπορεί να πει, τι μπορούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες να πούν και τι δεν θα πούνε και τι μπορεί να συζητείται κατανοητό, δημόσια. Κατανοητό πλήρως. Θέλετε να απαντήσετε? Δεν νομίζω. Όχι. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα κανόνων και ενδεχομένως διαφάνειας, αλλά κυρίως από τη συζήτηση που προέκυψε υπάρχει ένα θέμα αμοιβαίας δυσπιστίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Πρέπει και αυτό όχι όσον αφορά μόνο αυτό το θέμα και κυρίως και τα νέα μέτρα και το Health Technology Assessment. Θα συμφωνήσω με τον Γιάννη, δεν είναι θέμα επιτροπής, είναι θέμα οργανισμού. Αλλά η προσέγγιση αυτού του θέματος με φοβικό τρόπο και όχι συνεργατικό μεταξύ των εμπλεκομένων μερών δεν βοηθάει. Κατά συνέπεια, πρέπει να αλλάξουμε την ατζέντα συζήτησης μεταξύ της βιομηχανίας, η οποία θα συμφωνήσω ότι υποφέρει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, έχουμε πάρει εμείς οι κρατιστές τα λεφτά μας πίσω της προηγούμενης περίοδου, αλλά η πίεση είναι πια μεγαλύτερη και ενδεχομένως η παράταση μέτρων που έχουν μεταβατικό χαρακτήρα, όπως είναι το clawback ή το rebate, η παράταση αυτό στρεβλώνει και την ίδια την αγορά και μετά θα ψάχνουμε να βρούμε με ποιους κανόνες θα γίνονται οι συναλλαγές. Και θα έλεγα ότι η συζήτηση πρέπει να πάρει ένα θετικό χαρακτήρα, βρίσκοντας μία πλατφόρμα συνεννόησης μεταξύ των δημοσίων αρχών της βιομηχανίας των γιατρών και κυρίως το θέμα του ελέγχου του κόστους, αν και είναι ντεμοντέ αυτές οι πολιτικές διεθνώς, πάμε σε πολιτικές καταμερισμού του κόστους και όχι ελέγχου του κόστους. Ένα. Άρα το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να γίνουμε πιο μοντέρνοι. Και το δεύτερο είναι ότι από τα μέτρα αυτά απουσιάζουν κυρίως εκτός των ασθενών και δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, αγαπητέ φίλε, οι ασθενείς πρέπει να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Βέβαια, ασθενείς οι οποίοι μπορούν να το κάνουν αυτό, εκπρόσωποι μπορεί να το κάνουν. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντίστροφη moral hazard στα φάρμακα, γιατί οι γιατροί γράφουν, οι ασθενείς καταναλώνουν και πληρώνει η βιομηχανία. Αυτό δεν είναι ισορροπημένο. Αυτό πρέπει να ισορροπήσει. Δηλαδή, υπάρχει ό,τι γίνεται με την ασφάλιση, με το moral hazard, γίνεται αντιστρόφως τώρα με αυτή την περίπτωση και η οποία πρέπει να βρεθεί ένας μηχανισμός να διορθωθεί. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι υπάρχει, ενώ έχουμε μια σταθερότητα στην κατανάλωση κατά κεφαλή σε DDD, έχουμε μια αύξηση των συνταγών, υπάρχει μια γκρίζα περιοχή στην οποία πρέπει να ανοίξει συζήτηση και να παρεύουν οι αρμόδιες αρχές στο επόμενο διάστημα, αλλά και η βιομηχανία. Τάσο, έχεις το... Θα δεχτούμε μερικές ερωτήσεις ακόμα. Θέλω να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Ακούγοντας την τελευταία παρέμβαση για το πώς στήθηκε η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, όλα αυτά τα οποία είπαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας, δηλαδή στην ουσία για να υπάρξει ένα καινούριο οικοδόμημα με βάση το οποίο θα αξιολογείται και θα αποζημιώνεται το φάρμακο, θέλει κάποιο χρόνο για να γίνει. Εμείς αυτό το χρόνο δεν τον έχουμε. Μέχρι τότε τι θα γίνει? Δηλαδή, υπάρχει ένα απλό ερώτημα. Είμαστε σε μία μεταβατική περίοδο. Δεν έχουμε λεφτά να στήσουμε αυτή την Επιτροπή για τη Διαπραγμάτευση. Πρέπει λοιπόν να βρούμε, και νομίζω αυτή την προσπάθεια, αυτή την άσκηση δεν την κάναμε αρκετά συστηματικά αυτά τα χρόνια. Πηγαίναμε τσαλαβουτώντας λίγο. Και αφού τσαλαβουτούσαμε εμείς, συγγνώμη, αφού τσαλαβουτούσαμε εμείς, ερχόταν οι ξένοι και λέγανε θα κάνετε αυτό, παιδιά. Έτσι. Δηλαδή,
αυτό το τι θα κάνουμε τον ενδιάμεσο χρόνο πρέπει να το βρούμε εμείς. Ναι, αν μου επιτρέπεις έτσι για να διευκολύνω τα πράγματα, έχω την εντύπωση, τουλάχιστον έχει δηλωθεί δημόσια, ότι η Επιτροπή αυτή είχε ένα μεταβατικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό έχει δίκιο η φαρμακοβιομηχανία, αλλά πρέπει να κατανοήσει τη μεταβατικότητα του μέτρου. Έχει δίκιο με την έννοια ότι κριτικά λέει θα έχετε και Επιτροπή και θα έχετε το 963 ταυτόχρονα. Αυτό δικαιολογείται από τη μεταβατικότητα του μέτρου. Και νομίζω όσο η Επιτροπή προχωράει, οριμάζει και πηγαίνουμε προς τον οργανισμό, έτσι τα μέτρα αυτά θα πέφτουν ένα-ένα. Βεβαίως υπάρχει από την άλλη πλευρά η δυσπιστία ότι αφήστε τις εξυπνάδες, αυτά τα μέτρα έρχονται ως μεταβατικά και μετά μένουν μόνιμα. Γι' αυτό λέω ότι χρειαζόμαστε ένα νέο συμβόλαιο αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης για να συνεχίσει κουβέντα και να έχουμε γόνιμη φαρμακευτική πολιτική. Θέλω να πω το εξής σχέση με την τελευταία παρατήρηση. Προφανώς δεν είναι μόνο δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε και χρόνο. Ωστόσο, πρέπει να δουλέψουμε. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι πολλά πράγματα και εμάς ως Επιτροπή δεν μας βολεύουν. Δηλαδή, προφανώς, εμείς θα προτιμούσαμε να μην υπάρχει clawback. Διότι αλλιώς δεν θα διαδραματεύσουμε δεν υπάρχει clawback, αλλιώς όταν υπάρχει clawback. Είναι αντιληπτό, δεν είμαστε παράλογοι. Αλλά όμως είναι μια. Δεν είναι και θέμα λογικής. Από την άλλη, όμως, εμείς είμαστε ένα όργανο τεχνοκρατικό, αυτό θέλω να καταλάβετε. Δεν χαράσουμε στρατηγική. Δεν μπορούμε εμείς να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Συμφωνεί. Από την άλλη, νομίζω ότι. Εντάξει, ακούσα κάποια νούμερα. Αντιληπτό είναι αυτό ότι πραγματικά έχουν μειωθεί δαπάνες, όπως όλα τα πράγματα. Δεν το αφισβητώ καθόλου. Όμως, αν κανείς θέλει να. Πρώτα απ' όλα, όμως, εντάξει, μπορεί να έχουν μειωθεί ή να είμαστε κάτω από το μέσο όρο στην per capita κατανάλωση φαρμάκου. Απ' την άλλη, όμως, με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ, πάλι είμαστε πρώτοι σε 31 χώρες ως προς το ΑΕΠ. Ως προς το ΑΕΠ σε κατανάλωση φαρμάκου. Άρα και αυτό το νούμερο το βλέπει ο ξένος, σου λέει τι γίνεται εδώ. Αλλά υπάρχουν και άλλα νούμερα στον ΟΣΑ που θέλουν έτσι λίγο να σκύψουμε πάνω, τα οποία επηρεάζουν έμεσα. Για παράδειγμα, είμαστε μια χώρα που έχει περισσότερους γιατρούς στον ΟΣΑ. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Δεν ξέρω, να αναρωτιέμαι. Κύριε Παπαταξιάρχη, κύριε καθηγητά, είναι βεβαίο ότι το ακαδημαϊκό σας κυρίως προστατεύει την Επιτροπή, η οποία όμως ανήκει στην ιστορία. Δηλαδή, νομίζω ότι προσφάτως κάνατε και έναν απολογισμό. Τώρα μιλάμε για το HTA, που είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Επιτρέψτε μου. Δεύτερον, όσον αφορά το HTA, κύριε καθηγητά, απευθύνομαι σε εσάς. Συγχωρέστε με, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Το πορτογαλικό μοντέλο, το οποίο το κάνουμε copy-paste στην Ελλάδα, είχε καθαρό τραπέζι. Εδώ πέρα ξεκινάμε, όχι απλώς με ψίχουλα, αλλά με σαφώς ακάθαρτο τραπέζι και βάζω μόνο 9,3-25%. Η λογική του μεταβατικού είναι σε μια χώρα όπου δεν μονιμότερον του προσωρινού. Τρίτον, δεν θα μπορούσα ποτέ να εγκαταλείψω αυτό το τραπέζι για λόγους αρχής και δεοντολογίας, εάν δεν έλεγα θεσμικά το εξής. Θα έχει ενδιαφέρον η διεθνής κοινότητα να μάθει ότι από τα 2.762 φάρμακα που έγιναν approved τα τελευταία δεκάδες χρόνια, μόνο 4 σηκώνουν wow. Ναι. Επίσης, έχει ενδιαφέρον η διεθνής επιστημονική κοινότητα να μάθει ότι συνολικά οι 80 έως 140.000 καρδιακιακά συμβάματα με ροφέκοψιπ έγιναν 250.000 θανάτια από βιόξου. Και θα έχει ενδιαφέρον η ελληνική κοινότητα να μάθει ότι μόνο το 0,6% των συναδέλφων σας καθηγητών που μιλάνε για φάρμακα έπρεπε να μιλάνε. Νομίζω ότι έχετε μία τάση υπερβολής όσον αφορά τα νούμερα. Λοιπόν, πρώτον, τα 250.000 είναι αυτό που εκτιμάμε με βάση το ποσοστό κίτρων καρτών, δηλαδή είναι το 10%. Αφού έχουμε υποαναφορά, υπάρχουν εργαλεία που βρίσκουν τον πραγματικό αριθμό. Άρα αυτός είναι ο αριθμός. Στην Ελλάδα, από την άλλη μεριά, δεν έχουμε καμία κίτρινη κάρτα, γιατί προφανώς δεν είχαμε κάνει γιατί μας φυλάει ο Θεός. Αυτό είναι επίσης ένα παράδοξο φαινόμενο. Τώρα, εγώ δεν είπα ότι δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε. Εγώ σας είπα ότι οι ειδικοί στα φάρμακα, με βάση τους τίτλους τους, είναι ένας πολύ μικρός αριθμός. Για να μην σας πω, μηδαμινός. Ήταν και λίγο extrapolated. Δεν υπήρχε κανένα τραπέζι που να έχει για κίτρινη κάρτα. Δεν υπήρχε τίποτα που να λέει για τη φαρμακοεπιδημιολογία. Δεν υπήρχε τίποτα που να μιλάει για τις πραγματικές ανάγκες που χρειαζόμαστε για να κάνουμε εκτιμήσεις. Άρα λοιπόν, ο κάθε ένας
Τώρα πάρω παράδειγμα, ένας καρδιολόγος βγαίνει και λέει πόσο καταπληκτικό είναι το καινούριο φάρμακο για την υπέρταση, αλλά δεν υπάρχει κανένας από κάτω ο οποίος να δηλώνει ότι αυτός ο μηχανισμός είναι λίγο εικαζόμενος, αφού το συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει καλές μελέτες που να στοιχειοθετούν τη δράση του. Αυτά λοιπόν όλα δεν θα τα κάνω εγώ. Όταν λοιπόν υπάρχουν φορείς οι οποίοι αποφασίζουν για τα συνέδρια και όταν για παράδειγμα ένα συνέδριο που κάνουμε εμείς που είμαστε λίγοι και είναι πανελλήνιο γιατί έρχονται από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, χαρακτηρίζεται από το ΣΦΕ τοπικό γιατί του λείπουν τρεις ώρες. Λυπάμαι. Ένα συνέδριο το οποίο δεν λέει τίποτα για την κάρτα, δεν λέει τίποτα για την ασφάλεια του προϊόντος, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου. Καθόλου. Όχι να χρηματοδοτείται. Καθόλου. Αυτό το λες για αυτό το συνέδριο. Αυτό μιλάνε πάρα πολύ ειδικοί στα φάρμακα και σε όλα τα τραπέζια ο εξής ένας. Ναι, παρακαλώ μία-δύο ερωτήσεις ακόμα. Αν υπάρχει δάλος, να δώσουμε το, στους συζητητές να κλείσουν με ένα μικρό σχόλιο καθένας. Να το κλείσετε εσείς, ναι. Λοιπόν, Κατακλείδη, προσπάθησε να είναι πολύ συνοπτικός για να βοηθήσω τον διάλογο και αυτό δυστυχώς δεν ήταν, νομίζω δεν έχει επιτευχθεί, γιατί νομίζω κάναμε παράλληλους μονόλογους. Όσον αφορά την φαρμακευτική δαπάνη, νομίζω δεν έχουμε βρει ακόμη το σημείο ισορροπίας. Κύριε Γεωργακέλο, και τα στοιχεία του ΟΣΑ δείχνουν ότι σε αυτές τις δαπάνες μέσα έχουμε δαπάνη άλλων εξόδων, σταθερών, που είναι στο φάρμακο. Στη χώρα μας είναι πάνω από 150 εκατομμύρια περισσότερα από ό,τι είναι σε άλλες χώρες της Ευρώπης και τις χώρες του ΟΣΑ, άρα συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Μας λείπουν δηλαδή και 150 εκατομμύρια παραπάνω δαπάνης φαρμακευτικής που συγκρίνουμε όταν μπαίνουν μέσα άλλες δαπάνες που είναι μέσα στο φάρμακο. Δεύτερον, η συνεχής αύξηση και με τα 500 εκατομμύρια που φτάσαμε, δεχθήκαμε τη θέσπιση του rebate, ενοποιημένου rebate, απλοποίηση της διαδικασίας για να διευκολυθούν οι υπηρεσίες του ΕΟΠΗ, με όχι μόνο την καλή θέληση, σχεδόν τη δέσμευση ότι θα μειωθεί το clawback. Και μαθαίνουμε σήμερα ότι θα είναι παραπάνω 50 εκατομμύρια από ό,τι πέρυσι. Άρα δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία στο πού πηγαίνει η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Και μετά ζητούνται από την φαρμακοβιομηχανία να επενδύσουμε, να παράξουμε, να εξάγουμε και να προστατεύσουμε θέσεις εργασίας. Είναι δηλαδή έννοιες ασύμβατες και μη κατανοητές σε έναν κοινό νου που θέλει επιχειρηματική δραστηριότητα. Άρα, αυτό που είπε και ο κύριος Παπαταξιάρχης, πραγματικά ενοχοποιείται η επιχειρηματικότητα. Και φυσικά ότι όταν λέμε ανάπτυξη, ότι αυτή είναι το μόνο που δεν θα υπάρξει και δεν θα έχουμε το 2018, είναι τουλάχιστον επερβάσεις φαρμακοβιομηχανίας, ανάπτυξη, όταν ξέρουμε ότι έχουμε και άλλα μέτρα να έρθουν στο κεφάλι μας. Και η μεταβατικότητα αυτού του μέτρου, ουδέν μονιμότερων του προσωρινού, το οποίο θα έχει τελικά θα την πληρώσει ο Έλληνας ασθενής, γιατί θα έχουν καθυστέρηση εισαγωγής νέων φαρμάκων, κάτι το οποίο δεν ήταν το χειρότερο στην Ευρώπη. Είχαμε σχετικά καλή εισαγωγή νέων φαρμάκων. Τώρα, με τον καινούριο μηχανισμό που θα είναι γραφειοκρατικός και από υπηρεσία σε υπηρεσία, θα δούμε φαινόμενα που θα μας ξεπερνούν όσον αφορά την προσβασιμότητα των ασθενών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Παπαταξιάρχης. Από πλευράς μου, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι στο μυαλό της βιομηχανίας διεθνούς και τοπικής, ασχέτως αν το 80% ή το 85% των συζητήσεών μας το παίρνουν οι αριθμοί, οι αξίες και οι αρχές, παραμένει πάντα η υπέρτατη αξία ένα πράγμα. Ο Έλληνας ασθενής. Εμείς είμαστε ακόμη εδώ και επιμένουμε, γιατί πολύ απλά πιστεύουμε ότι ο Έλληνας ασθενής πρέπει να πάρει αυτό που αξίζει και αυτό που δικαιούται. Και όσο το πιστεύουμε, θα είμαστε ακόμα εδώ. Νομίζω ότι αυτό που περίμενα να μας απασχολήσει είναι πραγματικά μια καινούργια αρχιτεκτονική και ένα συνολικό πλαίσιο. Υπάρχουν επιμέρους στοιχεία μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και μέτρα τα οποία έρχονται on top πλέον σε όλα τα άλλα. Γι' αυτό δημιουργούνται κάποια φορά, δημιουργείται πλέον μια κατάσταση που ξεχυλίζει το ποτήρι. Έτσι. Όταν πας σε μια 12η ανατιμολόγηση και κυρίως επηρεάζονται μόνο τα φθηνά φάρμακα. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης που κάθε εξάμηνο μειώνει πάνω 5% μόνο τα φθηνά φάρμακα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Και τι μέτρο εξοικονόμηση και διαρθρωτικό μέτρο είναι. Όταν είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης που ξεκινάει η διαπραγμάτευση 39%. Συμφωνώ ότι αυτό δεν είναι θέμα της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. Αλλά οι διαπραγματεύσεις πάντα ξεκινάνε από το μηδέν. Και μετά λέει κανείς ένα σύστημα συνολικό, rebate, κλόμπα κτλ. Ένα συνολικό σύστημα. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης όπου η βιομηχανία πληρώνει κλόμπα
στη λιανική τιμή, ενώ εισπράττει X-Factory. Και δεύτερον, μέσα στο σύστημα μπαίνουν, πέρυσι μπήκαν 250.000 κωδικοί, του χρόνου θα μπορούν να είναι 140 από ΑΜΚΑ, χαμηλοσυνταξιούχους, πόσοι πρόσφυγες, πόσοι το ένα το άλλο, και βολεύει όλους, πραγματικά όλους, πλην τη βιομηχανία που το πληρώνει αυτά η βιομηχανία. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης όπου μπορεί να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Υπάρχει πολύ καλή πρόσβαση σήμερα στο φάρμακο από πολλές πλευρές, είτε μέσα στο φαρμακείο, σωστά είπε ο κ. Σκούβολος, πάει και τα παίρνει αυτά όπως θέλει όποιος θέλει. Και τελικά μόνο κάποιος πληρώνει τη διαφορά. Αυτό λοιπόν όλο σαφώς πρέπει να μπει σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Χρόνο δεν έχουμε. Από εκεί πέρα, εγώ νομίζω πλέον ότι το πράγμα θα σκάσει. Τα κλόμπακ δεν πρόκειται να πληρωθούν. Το επαναλαμβάνω και πάλι. Να δούμε τι θα γίνει. Δεύτερη παρατήρηση. Θέλω να πω λίγο κάτι για το διεθνές περιβάλλον που υπάρχει και το οποίο επηρεάζει και τη χώρα μας προς τα γενώσιμα. Το είπε και ο κύριος Κούβελας, αλλά πρέπει να γίνουμε μια πολύ μεγάλη αντιδιαστολή. Πραγματικά κυκλοφορούσε στην Ελλάδα παλιά ρεκόρ αριθμός γενώσιμων, γιατί ήταν κάτι το οποίο ήταν commodity. Έμπαινε ο καθένας, έπαιρνε μια άδεια, είχε κάτι τέτοιο, έκανε, έδειχνε. Τώρα, τελευταία δύο χρόνια, και αυτά είναι με στοιχεία του ΕΟΦ, έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός αδειών που κατήθεται ειδικά με εθνική διαδικασία. Σε σημείο που πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο δεν θα καλύπτεται επαρκώς αυτή η αγορά, τουλάχιστον εκτός αν γίνονται κάποιες περίεργες εισαγωγές. Ήδη έχει ελλείψεις, έτσι. Δεύτερον, χώρες που δοκίμασαν κάποια άλλα συστήματα, όπως η Γερμανία που είπατε, έχουν γυρίσει το τελευταίο χρόνο, γιατί η εταιρεία μου έχει θηγατρική στη Γερμανία και κάνουν ουσιαστικά τα ταμεία rebate contracts. Ουσιαστικά κάνουμε όλους τους παρόχους κάποια εκδοτικά συμβόλαια, έτσι ώστε να υπάρχει όσο δυνατόν μεγαλύτερη κυκλοφορία φαρμάκων στην αγορά. Όχι με διαγωνισμό 1-2 που είχε πάρα πολλές ελλείψεις. Και αυτά τα rebate contracts ουσιαστικά σημαίνουν ότι πάρα πολύ είναι μέσα στο σύστημα. Από εκεί και πέρα, με βάση τιμή αποζημίωσης, ό,τι αφορά την πλήρη ασθενής και με βάση διάφορα άλλα συστήματα στο φαρμακοποιό, υπάρχει και κατανάλωση φαρμάκων. Τα ταμεία όμως ξέρουν ότι πληρώνουν ως τιμή αποζημίωσης. Αν πάτε και δείτε σήμερα αντιβιωτικά στη Γερμανία, το ροβαστατίνι στη Γερμανία, θα δείτε και ανοίξετε, πατήστε τη δραστική, θα δείτε λοιπόν πόσα περισσότερα φάρμακα κυκλοφορούν, ανεξάρτητα αν από αυτά λίγα έχουν πωλήσεις. Τρίτον, το σύστημα αλλάζει στα γενώσιμα και αυτό πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ υπόψη στη χώρα μας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τρεις μεγαλύτερες πολυεθνικές γενωσίμων, η μία ανεξάρτητη η Τέβα, η άλλη είναι η Σαντόζο Θεατρική της Νοβάρτης και ουσιαστικά η Ζεντίβα είναι μία άλλη και κάποιες άλλες, έχουν τεράστια προβλήματα κερδοφορίας, λόγω ότι όλα αυτά τα χρόνια έγινε μεγάλο ντάμπινγκ τιμών, δίνανε πακέτα κωδικούς ανεξάρτητα κερδοφορίας μαζί με OTC φάρμακα και αυτό έχει οδηγήσει λοιπόν και σε πολύ μεγάλη ζημιά σε αυτές τις εταιρείες και σε όσες είναι και υπάγονται σε άλλους ομίλους να θέλουν να τις αποσχίσουν. Αυτό λοιπόν δημιουργεί και δείχνει ότι το σύστημα με τα γενώσιμα έχει φτάσει σε ένα άκρο ως προς το θέμα τιμής, κόστους, ποιότητας και πρέπει να μας προβληματίσει. Συν το γεγονός ότι έχουν γίνει και πάρα πολλές αποσύρσεις τελευταίο τρία χρόνια σε χώρες από γενώσιμα, τα οποία ανακλήθησαν κάποιες μελέτες που είχαν γίνει σε τρίτες χώρες, σε παραγωγούς κτλ. Άρα και εδώ πέρα πρέπει να. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή σήμερα το 60% των φαρμάκων που πουλάει η ελληνική βιομηχανία να είναι κωδική κάτω από X-Factor 3,5 και 4 ευρώ και να λέμε συνέχεια να πάει στο 1 και στο 2 και αυτό να μην έχει επίπτωση στην κατανάλωση και επίσης να ουσιαστικά το φάρμακο αυτό να μην χρησιμοποιείται αλλά να μπαίνουν στην αγορά ακριβότερα εισαγόμενα φάρμακα. Είναι ο φαύλος κύκλος, ο τέλος παραλογισμός. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει άμεσα να λυθούν γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η βιομηχανία έδωσε καθαρά τη θέση της. Νομίζω όλοι έχουν κατανοήσει περί τίνος πρόκειται. Οι ρυθμιστικές αρχές. Εγώ είμαι αυτό. Λοιπόν, εγώ σας είπα ότι δεν μπορώ να διαφωνήσω σε όλα αυτά τα θέματα των τιμών. Δηλαδή, σε πάρα πολλά δεν έχω να πω τίποτα, αλλά δεν είμαι και καθόλου ειδικός, όπως καταλάβατε. Δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά. Δηλαδή, θα ήθελα να είναι Φαντόπουλο να μου κάνει φροντιστήρια. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Συμφωνώ με τον Ρόλιτσο. Λοιπόν, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές στρεβλώσεις από το σύστημα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ένα πολύ φτηνό αντιπερτασικό, ξέρω που κάνει 2-3 ευρώ και έχει μέσα 500 χάπια και δεν είναι γενώσιμο, αυτό τον αναγκάζει να πληρώνει και 50-50, είναι προφανέστατο ότι σε λίγο δεν θα έχεις ένα αντιπερτασικό που το παίρνουν όμως 350.000 άνθρωποι στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι παράλογο. Προσπαθούμε να σώσουμε τέτοια φάρμακα, δεν μπορούμε να σώσουμε τέτοια φάρμακα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά παράλογα. Δεν έχει κοδεΐνη στην Ελλάδα. Δεν έχουμε κανένα αντιβυχικό. Εγώ λοιπόν για να κάνω τον γιατρό, όταν κάποιος βύχει, αναγκάζομαι να του δίνω 2-3 Λουναρίτ. Το οποίο δεν γίνεται να πάθει υπατική και νεφρική ανεπάρκεια επειδή βύχει. Πρέπει λοιπόν λίγο πραγματικά, εγώ το πιστεύω και σας λέω οι περισσότεροι από εδώ θα μπορούσαν να σηκώσουν και χέρια. Μιλάμε για αυτά τα πράγματα ανοιχτά και λέμε. Και εγώ τους λέω τον πόνο μου και αυτοί μου λένε τον πόνο τους. Αυτό λοιπόν που γίνεται ιδιωτικά, δηλαδή εγώ με τους 20 φίλους μου, θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο πολιτείας. Δεν γίνεται να διατηρούμε
τους την από εκεί μεριά που είναι, ξέρω εγώ, ο κακός Παπαταξιάρχης και αυτή η μεριά που είναι ο καλός Κούβελας. Πρέπει να αρχίσουμε να συνεννοηθούμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Ειλικρινά, εγώ το πιστεύω και το λέω. Είμαστε σε ένα γήπεδο που παίζουμε μπάλα, θα σπάσουμε τα πόδια μας. Άρα λοιπόν είναι ευθύνη όλων μας τα καλά φάρμακα, είναι ευθύνη όλων μας να μην σπαταλάμε πόρους σε πράγματα που δεν τα χρειαζόμαστε, είναι ευθύνη όλων μας να τα βάλουμε κάτω για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Αλλιώς δεν θα επιβιώσουμε. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς, συμφωνώ και με τον Δημήτρη, συμμερίζομαι το προβληματισμό σας, αλλά αυτό που ζητάω να συμμεριστείτε και εσείς το δικό μας το ζήτημα, έτσι, αυτό, για να γίνει καλύτερη η συνέχεια από εδώ και πέρα. Και απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι, επειδή είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις που δεν έχουν τελειώσει, γιατί προφανώς είναι δύο διαπραγμάτευση, άρα οφείλω εδώ να πω ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις που καταφέραμε να τις κάνουμε και στο φάρμακο και τις άλλες, δεν οφείλονται μόνο σε εμάς, οφείλονται πραγματικά και στους παρόχους, οι οποίοι προσήλθαν με καλή διάθεση, ξεπέρασαν, αν θέλετε, καχυποψίες, ξεπέρασαν ασάφεις που μπορεί να υπήρχαν και καταφέραμε να βρούμε ένα κοινό τόπο. Και γι' αυτό οφείλω να τους ευχαριστήσω και αυτούς, διότι πραγματικά ό,τι έχει συμβεί και με τη δικιά τους τη βοήθεια. Και κάτι ακόμα, οι πιο πολιτισμένες διαπραγματεύσεις ήταν τις φαρμακευτικές. Ναι, αυτό θέλω να το πω, ότι για μας πιο εύκολη είναι η διαπραγμάτευση στο φάρμακο, το οποίο είναι συγκροτημένο κτλ. Από κάποιες άλλες κατηγορίες που δεν μπορείς να βρεις καν ποιος είναι ο πάροχος που πρέπει να διαπραγματευτεί. Δηλαδή είναι χαοτικό. Και ο Ρακέδο τουλάχιστον πιέστε και θα πιέσουμε το να δημοσιοποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής, το Υπουργείο. Πιέζω. Είναι ο στόχος να πιέζουμε να δημοσιοποιηθεί ώστε τα νέα φάρμακα που είναι υπό διαπραγμάτευση. Σας είπα ότι ο στόχος είναι αρχές Γενάρη. Αυτό προϋποθέτει να έχει βγει και ο κανονισμός προφανώς. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ο στόχος κάθε τέτοιου πάνελ, είμαστε στο τέλος, είναι να προκύψει κάποιος διάλογος. Νομίζω κάποιος προέκυψε στο τέλος. Είναι βέβαια ακόμα ασθενικός. Πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι.